νέα ανακοίνωση από το Κατάρα. Δεν έχουμε οποιαδήποτε ανάμειξη σε υπόθεση διαφθοράς. Η χώρα δέχτηκε αποκλειστικά αυτή κριτική και επίθεση στο πλαίσιο της έρευνα και ότι είναι βαθιά απογοητευμένη που η βελγική κυβέρνηση δεν κατέβαλε ούτε μια προσπάθεια να συνεργαστεί με την κυβέρνησή μας για να εξακριβώσει τα γεγονότα. Και καταλήγει ο περιορισμό του διαλόγου και τη συνεργασία για το θέμα πριν από την ολοκλήρωση νομική διαδικασία θα επηρεάσει αρνητικά τη συνεργασία στον τομέα ασφάλεια και τη συζήτηση για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Σαν εκβιασμό, δεν σα ακούγεται. Εν τω μεταξύ, προστίθενται κι άλλοι συναδελφοί τη που καίνε την Καηλή. Μετά τον Γερμανό Ευρωβουλευτή Πρασίνων, Ντάνιελ Φρόιντ, μέλος Επιτροπής κατά πολέμησης της διαφθοράς, τώρα προστίθεται και η Χάνα Νούμαν. Στην εφημερίδα ο Ντάνιελ Φρόιντ τόνισε ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς. Έχουμε αυστηρούς κανόνες κατά των λομπιστών, αλλά από τους κανόνες αυτούς εξαιρούνται οι τρίτες χώρες. Αγγέλει και άλλες χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν, τη Ρωσία που προσπαθούσαν να εξαγοράσουν επιρροή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ευρωβουλευτής και πρόεδρος αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με αραβική χερσόνησο Χάνα Νόημαν τονίζει είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι η Εύα Καϊλή δεν εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Τόνισε το τεκμήριον της αθότητας και συνέχισε. Όμω, μέχρι στιγμή δεν έχει καταδικαστεί για κάτι. Άρα, πρέπει να πούμε ότι είναι ισχυρισμοί. Όμω είμαι πολύ θυμωμένη μαζί τη, διότι είχαμε πολιτικέ διαφωνίε και ειλικρινά πίστευα ότι αυτέ οι διαφωνίε είχαν να κάνουν με διαφορέ συμφερόντων και όχι με το ότι εκείνη, όπω λέγεται, είχε δωροδοκηθεί. Οι βελγικέ αρχέ βρήκαν πολλά μετρητά στο διαμέρισμα τη Εύα Καηλή. Είναι δύσκολο λοιπόν να πιστέψει κανείς ότι ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της είχαν σχέση με αυτά τα μετρητά. Εκτιμά ακόμη ότι το κύκλωμα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, αναφερομένη στη στάση πολλών ευρωβουλευτών απέναντι στο Κατάρ. Η Εύα Καλή δεν ήταν η μόνη υπογράμμιση. Υπήρχαν κι άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο που είχαν εκφραστεί πολύ θετικά για το Κατάρ και υποστήριζαν πολύ στεναρά, πολύ συγκεκριμένες θέσεις υπέρ του Κατάρ θέσει, τι οποίε πεστήριζε ο πρέσβη του Κατάρα, τονίζει η Χάνα Νόιμαν. Η εφημερίδα Ρα Ρεπούμπλικα τονίζει. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο Τζότζι είχε ένα σπίτι γεμάτο χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βελγίου, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι κατάφερε να μετακινήσει τη στάξη ολόκληρη σοσιαλιστική ομάδα εκεί που ήθελε. Προέκυψε, για παράδειγμα, η περίπτωση της πρόταση υπέρ του Κατάρ, προτάθηκε από τον Πατσέρι, η οποία απορρίφθηκε από την ομάδα. Απλά επανυποβλήθηκε με τη μορφή τροπολογία από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι μέσω του Ευρωβουλευτή. Πιέτρο Μπαρτόλο. Κάτι που δεν ερευνάτε. Ο γιος του οποίου εργάστηκε για λίγους μήνες για την ΜΚΟ του Παντσέρι Fight Impunity. Ε, βέβαια στην έρευνα αυτή αναφέρονται και περίεργες αντικαταστάσεις επιτροπές όπου δεν ήταν μέλος η Καηλή, τα ακούσαμε και όμως βρέθηκε να ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του συντρόφου της. Ένα σοσιαλιστή Ευρωβουλευτή δηλώνει στη Λα Ρεπούμπλικα ότι ο Ευρωβουλευτή Κοτσολίνο που βλέπετε, το οποίο βοηθό ήταν ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, έδινε οδηγίε για τη στάση τη Ευρωομάδα σε ορισμένε ψηφοφορίε. Φυσικά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο Τζόρτζι είχε ένα σπίτι γεμάτο χαρτονομίσματα. Τονίζεται και αυτό. Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι παρακολουθούσε με τα επιμελίας μεγίστης την έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το Pegasus. Το κατασκοπευτικό πρόγραμμα που ανέπτυξε η Ισραηλινή Εταιρεία Ασφαλεία NSO, το οποίο ορισμένε χώρε φέρονται να χρησιμοποιήσουν για να κατασκοπεύουν άλλα κράτη. Το έχω θειξει αυτό. Εκεί αναφέρεται η προηγούμενη κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε βάση δημοσιογραφικής έρευνας του Forbidden Story και της αμνηστίας. Το Μαρόκο χρησιμοποίησε το πίγκασους για παρακολούθηση του Εμμάνουελ Μακρόν. Λοιπόν τα χρήματα έφτασαν απευθείας από το Κατάρ μέσω του Pierre Antonio Παντσέρη και της Μίκιο Fighting Punity. Έραν των λογαριασμών και των συγγενικών προσώπων, Φρανσέσκο Τζόρτζι, Αντώνιο Πιαπατσέρι και Βισεντίνη των Συνδικάτων, έρευνάται και ένα βραζιλιάνικο πιστοτικό ίδρυμα, Lift Bank. Ο Πατσέρι, τέος ευρωβουλευτή, βρισκόταν στο διαμερισμά του στο υπερπολιτελές ξενοδοχείο Μέμνινια στο Μάρακες και δωροδοκούσε με ένα σπίτι στα βουνά, με ταξίδια, με χρυσά ρολόγια. Θα δούμε εάν αποφασίσουν οι εφέτες της Μπρέσια, εάν παραδώσουν την κόρη και σύζυγο του Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη στις Βρυξέλλες. Μην ξεχνάμε, παρουσίασε η Daily Mail και την Καηλή με τον δισεκατομμυρίχο Ρίτσαντ Μπράσον στο νησάκι του στην Καραϊβική. Εν τω μεταξύ ο καθηγητής Νιουριέλ Ρουμπινί, πασίγνωστος οραματιστής, γεννήθηκε Κωνσταντινούπολη, σπούδασε Ιταλία και Χάρβαρντ και προέβλεψε την κρίση. Έχει εργαστεί και στο Δουνουτού και στις Ισραηλινές τράπεζες. Ο Νιουερ Ρουμπινί λοιπόν χλεβάζει την κυρία Ευακαηλή. Η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων λάμβανε τις δωροδοκίες της σε μετρητά δολάρια και ευρώ και όχι σε άχρηστα σιτκόινς. Η απόλυτη υποκρισία τονίζει. Μας λέει όμως ο Πολ σοσιαλιστής, ευρωβουλευτής Ολλανδός, ότι η Εύα Καϊλή ήταν η τσιρλίντα των κρυπτονομισμάτων. Και δι' αυτό το λόγο είχε απομονωθεί από την αριστερά. Η Καϊλή ετοίμαζε μία έκθεση για τα κρυπτονομίσματα να την καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο τον επόμενο μήνα. Οι πράσινοι και οι στον τονίζει την καταπολεμούσαν γι' αυτό. Έπαινουν την προσφορά της για τα κρυπτονομίσματα. Αλλά το σκάνδαλο πριν ένα μήνα που συνελήφθη ο Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ της πτωχευμένης ATX φέρεται να χρωστά σε πελάτες του πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, είναι ο κύριος που βλέπετε, και τώρα προσπαθούν να βρουν έναν άλλο ικανότατο τσερλιαντέρ. Μην ξεχνάμε όμως τα θύματα, τους ξένους εργάτες. Δεν είναι έξι, δεν είναι έξι χιλιάδες. Έχουν φτάσει οι μετρήσεις, καταμετρήσεις, τις δέκα πέντε χιλιάδες και πλέον. Που ζούμε, που οδεύει η ανθρωπότητα στο Μοντιάλ των διακοσίων δις άξιζε νεκρή ούτε μια ψυχή νομίζω. Από τα γύρω φτωχά κράτη που συναντώ όταν βρίσκομαι τράζιτ σε αυτές τις χώρες υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες, όχι τώρα με Μοντιάλ, ανέκαθεν υπήρξαν. Και Είχαν τις πιο απάνθρωπες συνθήκες για να τελειώσουν γρήγορα τα έργα. Υπερορίες, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, υψηλότατες θερμοκρασίες, ελλιπή σύτηση. Και που διαμένουν σε κοντέινερ. Φανταστείτε, στους 45-55 βαθμούς ήταν οι θερμοκρασίες στην έρημο. Στο κοντέινερ, μέσα εκεί. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Είναι δεκάδες, ένας πάνω στον άλλον. Δεν μιλάει κανένας όλες αυτές τις μέρες. Δεν του θυμάται κανείς. Ναι, το πιστοποιεί ότι έχουν πεθάνει. Πράγματι, 15.000 φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι στο Κατάρ. Για του λόγου του αληθές, ακούστε. Die aktuellen Zahlen sagen, es sind 15.000 tote Gastarbeiter in Katar seit der WM-Vergabe. Rund 9.000 davon aus Asien. Schockierend ist außerdem, dass 70 Prozent der Todesfälle von Gastarbeitern nicht aufgeklärt werden. Also sieben von zehn Familien haben keine Informationen darüber, wie ihre Söhne ums Leben gekommen sind. Das ist ein Skandal. und Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.